Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε στο πρώτο κανάλι στην Ελλάδα, εδώ στο YouTube, που ανέβασε Supermarket Haul. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα μετά από έντονη, επίμονη, λαϊκή απέτηση. Έχω πάει λοιπόν στο Lidl, έχω πάρει τα ψώνια για τις επόμενες σίγουρα 10 με 15 ημέρες. Σας το λέω γιατί δεν είναι τα ψώνια της εβδομάδος, σε περίπτωση που δείτε πολλά πράγματα, συνήθως δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, δεν μου αρέσει ο κόσμος, δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Οπότε παίρνω πράγματα όσο γίνεται πιο πολλά, προκειμένου να μην πάω να το τρενάρω όσο γίνεται περισσότερο, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αν μου τελειώσει ένα φρούτο, ένα λαχανικό που είναι αυτά που χαλάνε λίγο πιο γρήγορα, απλά πετάγομαι, το παίρνω και φεύγω χωρίς να κάνω ολόκληρες αγορές, όπως έχω κάνει σήμερα, θα καταλάβετε τι εννοώ. Εάν λοιπόν σας αρέσουν τα supermarket hauls, μην ξεχάσετε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι αγοράζετε εσείς τώρα από το supermarket, αν έχετε πετύχει κάποια καλή προσφορά και όλα αυτά τα ωραία, γιατί θα δούμε και κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια σήμερα. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε like στο συγκεκριμένο βίντεο, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να πατήσετε πάνω στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα μου τα νέα βίντεο που θα ανεβαίνουν και ακολουθήστε με στο Instagram, όπου εκεί είμαι Another Makeup World και μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα του καναλιού εκεί πέρα και επίσης λαμβάνετε μέρος σε πολλούς ωραίους διαγωνισμούς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε! Ξεκινάω με τα πράγματα του ψυγείου, τα οποία τα έχω βάλει σε αυτό εδώ το ψυγιάκι, το οποίο είναι σακίδιο τύπου. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ με ψυγιάκι. Ποιος να μου πει τι? Τους πετσοκόβω όλους. Λοιπόν, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ βολικό. Δείτε εδώ. Βάζεις εδώ μέσα όλα τα πράγματα, τώρα που είναι και καλοκαίρι, και δεν παθαίνει τίποτα, κανένα προϊόν. Τέλειο. Πήρα αυτά εδώ τα σνίτζελ, είναι τα κοτόπουλο Gordon Bleu. Είχαμε μια συζήτηση κατόπιν ένα βίντεο για το πώς λέγονται αυτά. Οπότε, ναι, νομίζω τα είχε και σε προσφορά. Το τελευταίο καιρό φτιάχνω πάρα πολλά smoothies στο σπίτι και για μένα και για τους καλεσμένους μου. Οπότε πήρα το αγαπημένο μου φρούτο, το οποίο είναι η φράουλα. Πήρα λοιπόν κατεψυγμένες φράουλες, τις οποίες θα τις πετάω μέσα στα smoothies για σούπερ γεύση. Δύο σαλατούλες, η κλασική, η τρικολόρε, και η επίσης κλασική του Another Makeup World, η Ιταλιάνα. Τις λατρεύω αυτές τις σαλάτες, μπορούν να τις βγάλουν σε μεγαλύτερες συσκευασίες? Αν ναι, θα τις πάρω, παιδιά, θα τις πάρω. Σολομός Νορβηγίας σε φέτες. Ο σολομός είναι ένα φαγητό πάρα πολύ γρήγορο. Η συγκεκριμένη συσκευασία, αν δεν κάνω λάθος, διατηρείται στο ψυγείο, οπότε σούπερ. Τον λατρεύω το σολομό, μπορώ να τρώω συνέχεια. Αυτό. Δύο σοκολατίτσες, τις οποίες τις έβαλα και αυτές στο ψυγιάκι. Είναι οι μικρούλες, γιατί δεν θέλω κάτι τεράστιο σε σοκολάτα. Είναι στα 40 γραμμάρια και είναι σοκολάτα γάλακτο σε συγκεκριμένη με κομματάκια από φουντούκια. Η αγαπημένη μου δηλαδή. Υλικά για τοστ, προφανώς πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι ζαμπόν βραστό καπνιστό σε φέτες παρακαλώ. Είναι στα 400 γραμμάρια. Εγώ το ζαμπόν το βάζω και στα τοστ, το βάζω και στις πίτσες, το βάζω σε παξιμάδια που βρέχω και βάζω από πάνω λίγο τυρί και ζαμπόν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία το χρησιμοποιώ. Έπειτα κλασικά τυρί για τοστ. Αυτές οι φέτες τυριού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ τι κάνω, παίρνω ένα μαχαίρι και τις κόβω εδώ στη μέση. Πάμε τώρα στο καλύτερο προϊόν που έχει βγάλει η Mevgal ever. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχω πάρει 5. Και έχω ήδη ένα στο ψυγείο από την προηγούμενη φορά για να καταλάβετε. Είναι το High Protein. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το φράουλα. Είναι μια συσκευασία στα 237 ml. Είναι ένα ρόφημα γάλακτος, το οποίο περιέχει πάρα πολύ πρωτεΐνη. Συγκεκριμένα στα 100 γραμμάρια περιέχονται 10 γραμμάρια πρωτεΐνη. Πάρα πολύ καλό. Παίρνεις λοιπόν 25 γραμμάρια πρωτεΐνης με το που πίνεις αυτό, το οποίο είναι κάτι σούπερ, ειδικά όσοι πάτε γυμναστήριο και τέτοια είναι σούπερ. Εγώ τι κάνω με το συγκεκριμένο? Βάζω ένα ολόκληρο τέτοιο στο σμούδι μου, συν φρούτα κλπ. Και έχω ένα ρόφημα το οποίο, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που δουλεύω πάρα πολύ και δεν προλαβαίνω να φάω μεσημεριανό, βάζω αυτό, πετάω κάτι φρούτα, φτιάχνω το σμούδι μου, το πίνω και είμαι χορτάτη. Οπότε με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη πραγματικά. Είναι νόστιμο, έχει ωραία γεύση. Τι άλλο να ζητήσω δηλαδή από το συγκεκριμένο? Μπράβο Mevgal, ένα πολύ ωραίο προϊόν. Αυτά είναι λοιπόν τα πράγματα για το ψυγείο ή για την κατάψυξη. Πάω να τα βάλω εκεί για να μην λιώσουν και επιστρέφω. Και πάμε τώρα στα προϊόντα εκτός ψυγείου. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω αυτό. Ακόμα ένας θερμός σε αυτό το κανάλι.
δεν μπορώ να έχω αρκετά θερμός, θεωρώ. Το συγκεκριμένο κόστιζε 9 ευρώ, ψιλοακριβούτσικο, αλλά είναι 1 λίτρο, έχει 2 ποτήρια, έχει διπλή προστασία για να μην φεύγει η θερμοκρασία του ροφήματος, διατηρεί τα ζεστά ροφήματα ζεστά για 12 ώρες και τα κρύα κρύα για 24 ώρες. Κάτι το οποίο είναι φοβερό, έχει και το χερούλι του, έχει 2 ποτηράκια για να μπορείτε να πιείτε 2 άτομα αν θέλετε. Πάρα πολύ καλό, δυνατό προϊόν, οπότε το θέλω μαζί μου. Ευτυχώς, Παναγία μου, βρίσκω γάδια πλέον. Στην καραντίνα δεν μπορούσα να βρω γάδια με την καμία. Γάδια μιας χρήσης, από μαύρο νητρίλιο, είναι πάρα πολύ καλά, τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει πάρα πολλές φορές, οπότε γάδια παιδιά, πολύ βασικό, γάδια. Βρήκα σε προσφορά και προφανώς τα αγόρασα, τα αγαπημένα μου γάλατα από τον Όλυμπο. Το αμύγδαλο χωρίς προσθήκη ζάχαρης, δεν καταλαβαίνω γιατί τα βάζουν στο ψυγείο στα Lidl αυτά. Όταν είναι κλειστά σαν προϊόντα, τα έχουμε εκτός ψυγείου. Όταν ανοιχτούν, γράφει πάνω και η συσκευασία ότι τα βάζουμε στο ψυγείο για λίγες μέρες μέχρι να τα καταναλώσουμε. Πριν τα ανοίξουμε, δεν χρειάζονται ψυγείο. Οπότε Lidl, βγάλε τα γάλατα αυτά από το ψυγείο. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις. Το ότι μιλάω στο Lidl, λες και με βλέπει κάποιος από εκεί ή με ακούει, είναι εικόνα και το μεταξύ. Λοιπόν, είχε προσφορά και πήρα αυτά εδώ. Πάρα πολλά cranberries, τα συγκεκριμένα είναι cranberry και κάσιος παρακαλώ και αυτά είναι σκέτα cranberry. Αυτά τα χρησιμοποιώ κυρίως για όταν έρχεται κάποιος και πίνουμε και όλα αυτά, έτσι κάτι να τσιμπολογούμε. Και αυτά τα έχω συνήθως για smoothies, για το αν πίνω δημητριακά, πίνω, τρώω δημητριακά, πίνω το γάλα μετά, ναι. Τρώω δημητριακά με cranberries ή τα βάζω όταν φτιάχνω βρώμη και όλα αυτά. Cranberries γενικά έχουν πάρα πολλές χρήσεις. Τι να λέμε τώρα. Διατηρώντας το κλίμα με τους ξύρους καρπούς, πήρα καρύδια ομάτ, έχει και αυτό σε προσφορά, τα καρύδια τα λατρεύω απλά. Σπαγκέτι ολικής άλεσης, λατρεύω τα μακαρόνια, είμαι μακαρονού, το ξέρετε. Είχε σε προσφορά το αγαπημένο μου αποσμητικό όλων των εποχών, το οποίο είναι το Xanax. Xanax θέλει κοπέλα, ναι. Xanax 0% Extra Control, είναι φανταστικό, δεν έχει αλουμίνιο, δεν έχει αλκοόλ, είναι πάρα πολύ καλό αποσμητικό και ειδικά τώρα το καλοκαίρι με βγάζει ασπροπρόσωπη. Τι σας έλεγα πριν για τη βρώμη, είχε σε προσφορά βρώμη, την Quaker. Διφάνεις βρώμης ολικής άλεσης λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν και πραγματικά ότι πρέπει για κάθε πρωί, αν θέλετε να τρώτε κάτι το οποίο θα σας γεμίζει. Έπειτα πήρα μύρτυλα, δύο συσκευασίες. Το μόνο κακό με τα μύρτυλα είναι ότι δεν κρατάνε πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να τα καταναλώνεις πολύ γρήγορα, οπότε τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει και για τα smoothies, ίσως τα πλύνω πολύ καλά και τα βάλω κάποια από αυτά στην κατάψυξη προκειμένου να διατηρηθούν λίγο καλύτερα. Τι λέτε εσείς, το έχετε κάνει αυτό ποτέ? Οπότε μύρτυλα λατρεύω, αγαπώ, έχουν τέλεια γεύση. Τορτίγες τις είχε σε προσφορά 95 λεπτά μόνο και είναι 4 μέσα, οπότε ναι, λατρεύω να φτιάχνω τορτίγες στο σπίτι και να βάζω τα πάντα από υλικά μέσα. Είναι σούπερ, είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο γεύμα και σχετικά υγιεινό, ανάλογα τι θα βάλεις μέσα βέβαια. Ξίδι από λευκό ίνο, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ξυδάκι μέσα σε αυτό το σπίτι, ειδικά για τους haters, οπότε τέτοια φεύγουν αβέρτα τα μπουκάλια. Πάμε σε κάτι που με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ. Το έβλεπα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, επιτέλους το φέρανε και στην Ελλάδα. Είναι ένα stand για να οργανώνεις την κουζίνα σου. Το συγκεκριμένο είναι έτσι το ντουλάπι σου, μπορείς να το βάλεις και να αποθηκεύσεις και πράγματα από κάτω και πράγματα από πάνω του. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ανυπομονώ να το πλύνω και να το χρησιμοποιήσω απλά. Για κάτι που είμαι ακόμα περισσότερο ενθουσιασμένη είναι αυτά εδώ. Τι είναι αυτά? Είναι πανάκια σιλικόνης και κατά λάθος δεν είδα ότι έχει δύο μέσα και πήρα δύο. Okay. Είναι λοιπόν η αντικατάσταση της λαδόκολας σε μια πιο οικολογική επιλογή, αν θέλετε. Μπορείτε λοιπόν να το βάλετε αυτό στο ταψί σας και να ψήσετε από πάνω το οτιδήποτε θέλετε. Αντικαθιστούν λοιπόν τη λαδόκολα. Το βρήκα μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, οπότε κατευθείαν ήθελα να τα δοκιμάσω. Ανυπομονώ λοιπόν πραγματικά να τα πλύνω και να τα βάλω στο φούρνο να δω πώς ψήνεται το κάθε προϊόν από πάνω τους και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη καθώς χρησιμοποιώ πολύ φούρνο
όταν έχω χρόνο και μαγειρεύω, πάρα πολύ φούρνο, οπότε η λαδόκολλα φεύγει, πάει σύννεφο. Κάτι τέτοιο λοιπόν, πραγματικά θα μου έλυνε τα χέρια σε περίοδο που θα μαγειρεύα πάρα πάρα πολύ στο φούρνο. Οπότε, ανυπομονώ. Όσες είστε μαμάδες ή τέλος πάντων μαγειρεύετε για πάρα πολλά άτομα, πηγαίνετε στο Lidl να τα τσεκάρετε αυτά τα προϊόντα. Πραγματικά, έχω κατενθουσιαστεί, δεν κάνω πλάκα. Βρήκα σε προσφορά αυτά εδώ. Το έχουμε ξαναπεί σε βίντεο haul ότι εμένα μετρώνε τα κουνούπια, καταναλώνω άπειρα τέτοια και τα βρήκα μείον 50% τα μπαϊγκόν, το υγρό κατά των κουνούπιών. Οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτά τα αρπάζω έτσι, δηλαδή εδώ στο σπίτι μου, επειδή έχω κήπο και έχω πάρα πολλά κουνούπια στον κήπο. Σκεφτείτε ότι ψεκάζω και στον κήπο, εννοείται βάζω μέσα τα σκυλιά, ψεκάζω στον κήπο, περιμένω να ξεθυμάνει λίγο το φάρμακο και μετά βγαίνουν τα σκυλιά στον κήπο, εννοείται αυτό. Τι να σας πω, και ψεκάζω και πάλι έχουμε κουνούπια. Ποιος ξέρει έναν τρόπο αποτελεσματικό να πεθάνουν τα κουνούπια? Πείτε μου, με ενδιαφέρει, πραγματικά με ενδιαφέρει κάτω στα σχόλια αυτό. Τρεις συσκευασίες με χαρτομάτιλα, διότι είμαστε ευαίσθητες queens και κλαίμε πάρα πολύ. Επίσης σκουπίσουμε το πρόσωπό μας, όχι με πετσέτα, αλλά μόνο με χαρτομάτιλα. Ω ναι. Πήρα αυτά εδώ, τα οποία είναι 100 σακούλες απορριμμάτων, είναι στα 24 λίτρα, σωστά, 46-5 εκατοστά, είναι από Sanitas, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα συγκεκριμένα σακουλάκια για το μπάνιο, για το καλαθάκι του μπάνιου, οπότε, σούπερ πραγματικά. Α, τα συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αρωματικά. Έπειτα πήρα το αγαπημένο μου ψωμί για τοστ, είναι τεράστιες οι φέτες του συγκεκριμένου ψωμιού, δηλαδή, με ένα τοστ πραγματικά έχει χορτάσει. Εγώ παλιά χόρτανα με 2 τοστ, για να καταλάβετε. Από τότε που ξεκίνησα να παίρνω το συγκεκριμένο ψωμί, επειδή είναι λίγο πιο μεγάλες οι φέτες του από τα υπόλοιπα ψωμιά του τοστ, χορτάνω με ένα τοστ. Επιτυχία. Και έπειτα δεν ξέρω πόσα είναι, είναι πάρα πολλά, είναι γεμάτη αυτή η σακούλα. Πήρα αυτά εδώ, τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί στα Lidl. Έφερε επιτέλους noodles. Επιτέλους. Είναι τα Maggi, τα chicken noodles. Τι να σας πω, ότι 2 τέτοια σακουλάκια εμένα με σώζουν καθημερινώς. Μόνο αυτό έχω να πω για τα συγκεκριμένα. Τα noodles είναι εύκολα, τα πετάς σε ένα bowl, πετάς βρα στο νερό και μέσα σε 5 λεπτά maximum έχεις φάει. Δηλαδή βάζεις και λίγο τυράκι από πάνω, κόβεις λίγο ζαμπόν, τα ανακατεύεις όλα μαζί και έχεις ένα γεύμα, καταλάβατε. Οπότε με ενδιαφέρουν τα γρήγορα, αλλά όχι και τελείως ανθυγιεινά γεύματα. Ελπίζω να με κατανοείτε. Και από αυτά, άλλο τίποτα, πραγματικά. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν. Σκεφτείτε ότι το αγοράζω δεύτερη φορά φέτος. Έχω ήδη αγοράσει ένα και το έχω τελειώσει σχεδόν. Απίστευτο! Είναι το αντιλιακό λάδι, αλλά σε μορφή διάφανου σπρέι με SPF 20. Είναι αδιάβροχο παρακαλώ, είναι για μέση προστασία, για ευαίσθητη στον ήλιο, μη μαυρισμένη επιδερμίδα. Εγώ είμαι σχετικά μαυρισμένη, προστατεύει και από UVA και από UVB. Το βάζω, το αντιλιακό λάδι αυτό, και πηγαίνω στην ταράτσα μου και κάνω ηλιοθεραπεία με την ξαπλώστρα μου, σαν φτωχάλα που είμαι κι εγώ, και έχω μαυρίσει παραπάνω, φοβερό. Με έχει βοηθήσει λοιπόν το συγκεκριμένο προϊόν στο κομμάτι αυτό και είμαι ευγνώμων. Το πήρα, κάνει μόνο 4 ευρώ, είναι τέλειο, απλά θέλω να προσέχετε όταν θα το ψεκάσετε, γιατί μετά το πάτωμά σας γλιστράει full. Θέλει δηλαδή 100% σφουγγάρισμα όταν θα το έχετε χρησιμοποιήσει, μην το ξεχάσετε. Μην το ξεχάσετε και παίζετε. Μόνο αυτό. Και πάμε τώρα στις αγαπημένες πάνινες σακουλίτσες. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πάνινες σακουλίτσες? Έχουμε εδώ λοιπόν πάρα πολλά αχλάδια στην πρώτη. Στην επόμενη έχουμε το ένα και μοναδικό μπρόκολο που βρήκα σε ολόκληρο το σούπερ μάρκετ. Τα είχαν πάρει όλα, δεν ξέρω γιατί. Καροτάκια, τα λατρεύω τα καροτάκια και να ξέρετε ότι το καρότο σε βοηθάει και με το μαύρισμα. Επειδή καταναλώνω πολύ σαλάτα, ξέρω ότι έχω πάρει 2 έτοιμες σαλάτες, αλλά πήρα και μαρούλι, αυτό εδώ. Δεν τα πολύ βγάζω από τις σακουλίτσες, γιατί πρέπει να τα πλύνω όλα και να τα κάνω coronavirus free. Γλυκοπατάτες, προφανώς, δείτε το σχήμα γλυκοπατάτας. Εντάξει, αγαπώ απλά, έχω πεθάνει στο γέλιο. Δεν άντεξα να μην την αγοράσω τη συγκεκριμένη, φώναζε το όνομά μου απλά. Μπορώ να κάνω άπειρα αστεία, αλλά δεν θα τα κάνω γιατί είναι σεξουαλικού περιεχομένου όλα. Γλυκοπατάτα λοιπόν, αγαπάμε.
Μπανανίτσες, όπως ξέρετε, μου αρέσει και τις αγοράζω λίγο προς την πράσινη μεριά τους, για να μου κρατάνε παραπάνω. Όταν δω όμως ότι πάνε να μου χαλάσουνε, τι κάνω? Τις βγάζω από την φλούδα τους και τις βάζω σε ένα σακουλάκι και τις πετάω κατάψυξη. Και έτσι κάπως φτιάχνω πάρα πολλά smoothies με μπανάνα. Σούπερ. Γιατί είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένες οι μπανάνες, αν δεν προλάβω ειδικά να τις φάω πριν χαλάσουνε. Και επίσης πήρα ροδακινάκια, πολλά ροδακινάκια, τα οποία τα αγαπώ, τα λατρεύω. Και προφανώς πήρα άπειρη ποσότητα από το φρούτο των θεών, έτσι θεωρείτε, αν δεν κάνω λάθος. Το σταφύλι, προφανώς. Χωρίς σταφύλι δεν έχει καλοκαίρι. Απλό. Αυτή τη στιγμή οι ομορφιές μου θα περάσουν από τις οθόνες σας όλες οι τιμές των προϊόντων αναλυτικά, τι πήρα, σε τι ποσότητα το πήρα, πόσο το πήρα, και έτσι θα μπορείτε και εσείς να έχετε μία ιδέα για τις επόμενες αγορές σας στο σούπερ μάρκετ. Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές μου από το σούπερ μάρκετ, ομορφιές μου. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια τι έχετε αγοράσει εσείς πρόσφατα από το σούπερ μάρκετ, τι προσφορές πετύχατε και όλα αυτά τα όμορφα. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, να του κάνετε ένα τεράστιο like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να πατήσετε πάνω στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και φυσικά ακολουθήστε με στο Instagram, στο οποίο είμαι another MetaVolt, όπου εκεί ανεβαίνουν πρώτα όλα τα νέα αυτού του καναλιού και μπορείτε να λάβετε μέρος σε φανταστικούς διαγωνισμούς. Αυτά λοιπόν από μένα, ομορφιές μου, σήμερα. Φιλιά πολλά!